Την Πέμπτη στις 7 το απόγευμα και στις 11 το βράδυ, αυτοπροσώπος με το Γιάννη Τζούμα στην Αλήθεια TV, η 83χρονη Μαριάνθη Τσαμπαρλή περιγράφει τα κόλπα της πολιτείας να κόψει σύνταξη 200 ευρώ το μήνα από την 59χρονη κόρη της, που επιτροπή του ΕΟΠΗ αναγνωρίζει ότι έχει αναπηρία 87% αφού πάσχει από σοβαρή ψυχική νόσο, είναι καρκινοπαθής, έχει κάνει 2 σοβαρές εγχειρήσεις στα ισχύα, αλλά παράλληλα την κρίνει ικανή για εργασία. Αυτό το παιδί ήταν ένα πάρα πολύ καλό παιδί και πάρα πολύ καλή μαθητρία. Και σαν κεραυνός ενεθρία μας βρήκε συμφορά. Οι γιατροί διέγνωσαν σοβαρότατη ψυχική νόσο. Από το 81 που αρρώστησε, ναι, κάθε 2 χρόνια περνάει από επιτροπή. Της δίνουν αναπηρία 87%. Μάλιστα. Πλην όμως την βγάζουν ότι είναι ικανή για όλα. Ότι δεν χρειάζεται βοήθεια εταίρου προσώπου. Ότι δεν χρειάζεται, ότι είναι ικανή να εξασκήσει επάγγελμα. Πώς γίνεται με τα 67 να τις δίνουν, να την βγάζουν ανίκανη και με τα 87 να είναι ικανή. Αυτό μπορείτε να μου το εξηγήσετε. Δεν μου πήγατε στο παρασύνθημα. Συγγνώμη. Α, μπράβο. Ναι, ότι η σύνταξη κόβεται. Α, μπράβο. Όλη αυτή λοιπόν η ιστορία έγινε για να κόψω 200 ευρώ. Μπράβο. Α, μπράβο. Τώρα συνεννοηθήκαμε. Κάθε Πέμπτη αυτοπροσώπος με το Γιάννη Τζούμα. Στις 7 το απόγευμα και σε επανάληψη στις 11 το βράδυ.